Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Κάθε φορά, αδελφοί μου, που ακούμε ή που διαβάζουμε περικοπές από την Αγία Γραφή, ελεγχόμαστε, διότι πάντοτε καταλαβαίνουμε πόσο μικροί είμαστε μπρος στην αιώνια διδασκαλία του Θεού και πάντοτε υστερούμε και ας το αισθανόμαστε αυτό, ώστε να προσπαθούμε να διορθωθούμε, να ακούσουμε τα λόγια του Θεού, να προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε και να τα διδάξουμε. Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο δίνει μία γραμμή στο πώς πρέπει να κινηθούμε απέναντι στο Λόγο του Θεού, είναι από την προς Εφεσίους επιστολή, από το 4ο κεφάλαιο και από το στίχο 8-19. Ακούσαμε από τον πατέρα Θεόδωρο την προηγούμενη Κυριακή ότι μετά από το 3ο κεφάλαιο η διδασκαλία την προς Εφεσίους επιστολή είναι ηθικής φύσεως. Έχουν τελειώσει τα 3 πρώτα κεφάλαια της δογματικής διδασκαλίας και τώρα έχουμε την ηθική διδασκαλία και περισσότερο πρακτική, θα λέγαμε. Γράφει λοιπόν σε αυτό το 5ο κεφάλαιο, 8-19 στίχο, «Ως τέκνα φωτός περιπατείτε», δηλαδή να ζείτε και να συμπεριφέρεστε σαν άνθρωποι που τα πάντα σε αυτούς είναι φως αληθείας και αρετής. Τέκνα, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Λέγει ένας πατήρ ότι το του φωτός τέκνον και αυτός φως εστί. Εφόσον ο Κύριος είπε πως αυτός είναι το φως, τα τέκνα του φωτός είναι οι άνθρωποι. Είναι όσοι πιστεύουν στο φως, όσοι πιστεύουν στο Χριστό. Επειδή φως αυτούς προσιγόρευσε, φως δε αληθινόν ο Κύριος και έκλειται, φωτός αυτούς προσιγόρευσε τέκνα. Ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Είναι ο σκοπός της ζωής μας, αν αναγνωρίσουμε πως είμαστε, αν πιστέψουμε πως είμαστε τέκνα του φωτός, πρέπει να πορευόμαστε και αναλόγως. Μηδέν σκοτεινών πράττοντες, να μην κάνουμε τίποτε σκοτεινό, αλλά πάντοτε οι πράξεις μας, η πορεία μας να φωτίζεται από το φως του Χριστού. Να δεικνύουμε δηλαδή διαγωγή όλη φως, να είμαστε φωτεινοί. Ο γάρ καρπός του πνεύματος εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Εφόσον λοιπόν λάβατε το πνευματικό φως, πρέπει να έχετε και φωτεινή ζωή. Διότι ο Άγιος καρπός που παράγει το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές των πιστών εκδηλώνεται εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Εκδηλώνεται με κάθε καλοσύνη, δικαιοσύνη και φιλαλήθεια. Ο Ιερός Χρυσόστομος, όσον αφορά τη λέξη αγαθοσύνη, ότι ο καρπός του πνεύματος εκδηλώνεται εν πάση αγαθοσύνη, λέγει πως τούτο προς τους οργιζομένους, προς τους πικρούς. Δηλαδή, ότι πρέπει να το ακούν αυτοί οι οποίοι οργίζονται πολύ και οι οποίοι μόνο πικρά λόγια ξέρουν να λένε, να ακούσουν την εντολή, την αποστολική και να συμπεριφέρονται με καλοσύνη. Εν πάση δικαιοσύνη, δικαιοσύνη λέγει ο Χρυσόστομος για τους πλεονεκτούντας, σε αυτούς αναφέρεται, να μην
πατούν επιπτωμάτων για να κερδίσουν τα της ζωής, αλλά να είναι δίκαιοι. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Και εν πάση αληθεία, πολλοί πατέρες αυτό το ερμηνεύουν ως ευθύτητα και φιλαλήθεια. Ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει και έναν άλλον τόνο σε αυτό το εν αληθεία. Λέγει τούτον προς τη ψευδή ειδονήν. Νομίζω έχουμε πει ένα παράδειγμα, θα το ξαναπώ για να το καταλάβετε, ότι αυτός που πιστεύει ότι είναι τέκνο του φωτός έχει να κοιτάξει στα μάτια τον Θεό. Δεν κοιτάζει πουθενά αλλού. Αυτός όμως που δεν αναγνωρίζει το φως στη ζωή του, τότε δουλεύει σκοτεινά και νομίζει ότι απολαμβάνει, αλλά η απόλαυσή του είναι μόνο σαρκική. Είναι ψεύτικη λοιπόν, ψευδή ειδονή. Είναι ψεύτικη ειδονή αυτό που απολαμβάνει ο έξω από τον Χριστό άνθρωπο. Όχι ο καινός άνθρωπος, δηλαδή ο παλαιός άνθρωπος, όχι ο ανακαινισμένος, αλλά της παλαιάς ζωής. Νομίζει ότι ευχαριστείται και απολαμβάνει ειδονές, αλλά μόνο αυτός ο οποίος γνωρίζει και φωτίζεται από τον Χριστό, αυτός είναι αληθινός και απολαμβάνει την αληθινή απόλαυση του Παραδείσου. Να πορευόμαστε δοκιμάζοντες τι εστίν ευάρεστο το Κυρίο. Να ερευνάτε και να διακρίνετε πάντοτε τι είναι ευάρεστο ενώπιον του Κυρίου, αυτό και αν μας ελέγχει. Που πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και δεν το ξέρουμε ή δεν θέλουμε να το ξέρουμε. Γιατί δεν μας συμφέρει. Γιατί ως άνθρωποι φαίνεται πολλές φορές δεν περιπατούμε ως τέκνα του φωτός, αλλά ως τέκνα του σκότους. Εμείς οι χριστιανοί. Δεν μιλάμε για τους έξω από την πίστη μας, αλλά εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό, πολλές φορές δεν θέλουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Και το δείχνουμε με πολλά παραδείγματα αυτό. Όσον αφορά τον εαυτό μας, ο καθένας σας ελέγξει τι εφαρμόζει από τις εντολές του Κυρίου. Τις γνωρίζει, ενδιαφέρεται να μάθει το Λόγο του Θεού. Έχω πει πολλές φορές ότι συμβολικά είναι σημείο αυτό των ημερών μας, ότι ακόμα και το εικονοστάσι στο σπίτι μας, που το έχουμε κρεμασμένο στο ταβάνι για να μην το φτάνουμε, τις εικόνες που τις έχουμε, που ποτέ δεν μπορούμε να τις ασπαστούμε στο σπίτι μας, τις έχουμε πολύ ψηλά, για να φιλήσουμε κάποια εικόνα πρέπει να βάλουμε σκάλα να ανεβούμε, δείχνει ότι δεν θέλουμε το Θεό στη ζωή μας. Και αυτό ακόμα. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε τις εικόνες του σπιτιού μας προσιτές, ώστε να τις ασπαζόμαστε. Ούτε καν λίγες από αυτές. Αυτό δείχνει πολλά. Είναι ένα σημείο αυτό. Πώς θέλουμε να οδεύουμε στην ζωή μας. Δοκιμάζοντας τι εστίν ευάρεστο το Κυρίο. Αλλά εκτός από την προσωπική ευθύνη πρέπει και εμείς οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι να μάθουμε από αυτόν τον λόγο ότι πρέπει να διδάξουμε το λαό ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα της πίστης μας. Τι είναι η Ορθοδοξία. Γνωρίζοντας ότι μόνο η Ορθοδοξία είναι η αληθινή πίστη, θα πρέπει μόνο αυτή να διδάσκουμε στον λαό του Θεού. Βεβαίως, αν δεν έχουμε την εμπειρία εμείς οι ίδιοι της πίστης, δεν μπορούμε να διδάξουμε αυτήν. Στις ημέρες μας συναντούμε το στοιχείο αυτό της πανερέσιος του οικουμενισμού, ώστε οι περισσότεροι, θα έλεγα, των ιερωμένων, των ρασοφόρων, ας μην πω οι περισσότεροι, ας πω πάρα πολλοί, εμπνέονται από ξένες διδασκαλίες. Δεν γνωρίζουν την πίστη μας. Δεν γνωρίζουν τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Και επειδή δεν γευόμαστε, δεν έχουμε βιώματα, δεν μπορούμε αυτά να τα μεταδώσουμε. Αν μάλιστα ανήκουμε και στην αίρεση, τότε
όπως μας είπε και άλλοτε ο πατήρ Θεόδωρος, αλλά το έχει γράψει ο Άγιος Παΐσιος, τότε αυτοί που κοιτούν την αίρεση και όχι τον Χριστό ερωτεύονται μια ξένη γυναίκα. Είναι πνευματική μοιχεία. Εμπνέονται από ξένες πίστες και δεν έχουν να δώσουν στο λαό το γνήσιο, το ατόφιο, το καθαρό, το άμωμο, γιατί η ζωή τους δεν έχει. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευθύνη των ιερέων να ζουν κατά Χριστόν, να φωτίζονται από το Θεό, να έχουν περάσει από το στάδιο ή να δουλεύουν στο στάδιο της καθάρσεως και να έχουν στο ενδιαφέρον τους, στο ενδιαφέρον αυτών, πώς να φωτιστούν από το φως του Θεού. Δοκιμάζονται στη εστί ευάρεστον το Κυρίο και μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Όχι απλά να δοκιμάζετε τι είναι ευάρεστο το Κυρίο, αλλά αυτό θα έχει και ως αποτέλεσμα, αν πορεύεστε βάσει των διδαγμάτων του Ευαγγελίου, να μη συγκοινωνείτε, να μην συμμετέχετε στα έργα του σκότους, που είναι άκαρπα και επιβλαβή, ούτε καν να τα ανέχεστε, αλλά μάλλον να τα ελέγχετε και να τα παρουσιάζετε στα μάτια όλων, επιβλαβή και ολέθρια. Να ελέγχουμε. Σήμερα ζούμε στην εποχή που λόγω της αγαπολογίας των αγαπούλιδων ιερωμένων δεν ακούγεται έλεγχος. Αν ακουστεί έλεγχος, αμέσως λένε κατακρίνεις, ιεροκατηγορία. Ελέγχεις την αίρεση, ιεροκατηγορία. Ελέγχεις την αμαρτία, είσαι οπισθοδρομικός. Είσαι φονταμαντιλιστής, είσαι οπισθοδρομικός. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και νομίζω τακτοποιεί το θέμα. Ελέγχειν είπεν, ου κατακρίνειν. Κάποτε προσπάθησα να γράψω ένα άρθρο για να ξεχωρίσω στα μυαλά ορισμένων την κατάκριση από την ιεροκατηγορία και την ιεροκατηγορία από τον αυστηρό έλεγχο της αίρεσης και του αιρετικού. Είναι γνώρισμα, είχα γράψει, όλων των αιρετικών και των σημερινών οικουμενιστών να μετονομάζουν τον αυστηρό έλεγχο για την πλάνη και την αίρεσή τους σε κατάκριση και ιεροκατηγορία. Πρέπει να κάνουμε σαφές πως είναι άλλο η κατάκριση και η ιεροκατηγορία και άλλο ο αυστηρός έλεγχος που είναι και η ευαγγελική εντολή και άλλο η ομολογιακή και απολογητική αντιπαράθεση με την αίρεση και τον αιρετικό. Δεν ασχολούμαστε, αδελφοί μου, και να το ξεκαθαρίσετε και μέσα σας αυτό. Όταν μιλάμε για τους πατριάρχες μας, για τους μητροπολίτες μας και τους κρίνουμε, τους ελέγχουμε για τις αιρέσεις τους, δεν ασχολούμαστε με τα κρίφια της ψυχής και της ζωής κανενός. Δεν καταγγέλουμε κανέναν ιερέα ως κλέπτη, ως αμαρτωλό, ως πόρνο, ως απατεώνα και κανέναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι κατάκριση και ιεροκατηγορία. Να ασχολείσαι δηλαδή με τις ποικίλες αμαρτίες του συνανθρώπου σου και να τις καταμαρτυρείς ή και να συκοφαντείς λέγοντας ικτρά ψέματα, προσβάλλοντας την ιερότητα του προσώπου του αδερφού σου. Όμως όταν εκείνος κηρύττει δημόσια με έργα και λόγους την πλάνη και την αίρεση, τον οικουμενισμό και τη μασονία, τότε έχουμε υποχρέωση και εντολή από τους πατέρες να τον ελέγχουμε, να τον καταγγέλουμε και να αντιδρούμε απέναντί του. Στη δημόσια έκφραση της αίρεσης, ακόμα και από σύνοδο, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε δημόσια. Και αν δεν το κάνουμε, αυτό είναι αμαρτία, λογίζεται ως αμαρτία και ως αθεία. Και αυτό όχι μόνο για τους κληρικούς, αλλά οι πατέρες ζητούν και τους λαϊκούς να αντιδρούν με δημόσιο λόγο, δυναμικά στην αίρεση και στον αιρετικό θεολόγο, ιερέα, επίσκοπο ή πατριάρχη. Και έχει ένα μεγάλο προτέρημα, ένα μεγάλο καρπό αυτός ο έλεγχος, όπως και ο έλεγχος της αμαρτίας.
τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών, εσχρόν εστί και λέγειν, επειδή όσα γίνονται από τους ασεβείς, τους αιρετικούς, τους αμαρτωλούς, κρυφά, στο σκοτάδι, είναι εσχρά τόσο που ακόμα δεν μπορούμε και να τα πούμε. Πολλές φορές, αδερφοί μου, ας μην πιάσω την υπόθεση αμαρτία, που μέσα στην αμαρτία είμαστε όλοι. Και αν μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, μπορούμε να κάνουμε τα χειρότερα. Τα χειρότερα. Εμένα προσωπικά ως πνευματικό δεν με ξαφνιάζει τίποτε από αυτά που μου λέτε στο πετραχύλι μου. Έχω κάνει αυτά ή έχω σκεφτεί αυτά. Και αν κάνω όπως ψάχνω μέσα μου, πάσα κακία και βλάβη υπάρχει μέσα μου. Και αν με αφήσει ο Θεός, μπορεί να κάνω τα χειρότερα. Αλλά να δω όμως την αίρεση, που είναι πολύ σημαντικό και είναι μεγάλος κίνδυνος η πλάνη και η αίρεση στην εποχή μας. Ότι οι αιρετικοί κάνουν τέτοιες ανομαλίες πνευματικές που όταν τα συναντούμε ντρεπόμαστε. Ντρεπόμαστε για την κατάντια της Εκκλησίας. Αυτό θα πει ότι τα κρυφή, τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών εσχρόνεστι και λέγειν. Και λέγει ένας πατήρ, είδε το λέγειν εσχρόν, ο πόσον άρα εσχρόν το πράτην αυτάς. Αν το να τα πεις σου φαίνεται δύσκολο γιατί είναι εσχρό, πόσο πιο εσχρό γίνεται η πράξη, πιο εσχρή. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό το φωτός, εδώ έχει αξία ο έλεγχος, αυτά τα μυστικά, τα κρυφά, οι πράξεις οι γενόμενες, μυστικός και είναι εσχρές, τα δε αν ελεγχθούν, τότε έχει εφαρμογή ο επόμενος στίχος. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό το φωτός φανερούται. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό το φωτός φανερούται. Πάνγαρ το φανερούμενον, φως εστί. Ας το προσέξουμε αυτό. Όλα δε αυτά τα πονηρά έργα, κάτω από το φως του ελέγχου, γίνονται φανερά πόσο ολέθρια είναι. Φανερώνεται η βρωμιά αυτών των πράξεων. Γι' αυτό είχα πει κάποτε στην δήλωσή μου της αποτύχησης, της διακοπής μνημοσύνου, όταν την ανακοίνωσα, είχα πει ότι εμείς, οι παραδοσιακοί, οι οποίοι αγωνιζόμαστε, δεν είμαστε τίποτε, αλλά μας φωτίζει ο Θεός, να διδάξουμε την πίστη, την αγνή πίστη στον κόσμο, είμαστε σαν τα ξυπνητήρια. Μερικοί εκνευρίζονται όταν ξυπνούν και τα κοπανούν τα ξυπνητήρια να κλείσουν τη φωνή τους. Μπαμ, εκεί να μας σπάσουνε. Αυτό προσπαθούνε. Γιατί δεν θέλουν να ξυπνήσει ο κόσμος. Γιατί να μην ξυπνήσει ο κόσμος? Για να μην δούμε ότι μας δηλητηριάζουμε ένα δηλητήριο που γράφει επάνω τα συστατικά οικουμενισμός, μασονία, παθρησκεία, εωσφορισμός, σατανισμός. Δεν θέλουν αυτά να τα διαβάσουμε. Αλλά μας λένε αγάπη. Είναι το χρυσό κουτάκι το οποίο κρύβει όμως το δηλητήριο. Έτσι λοιπόν τα πάντα ελεγχόμενα υπό το φωτός φανερούται, πάγκαρ το φανερούμενον φως εστί. Λέγει ο Χρυσόστομος, όσπρε το τραύμα έως αν εφολεύει καλυπτόμενον άνωθεν και διαβάθους τρέχει, ουδεμιάς απολάβει της επιμελίας. Όπως το τραύμα όσο κρύβεται μέσα στο σώμα μας καλυπτόμενο από πάνω με ρούχα ή με βαβάκια ή με γάζες κτλ. Η σχορή βαθιά δεν το φροντίζουμε καθόλου. Ούτω και αμαρτία έως με να κρύπτεται καθάπερε σκότο με τα αδείας τολμάτε πολλής. Έτσι και η αμαρτία όσο μπορεί να κρύβεται σαν να βρίσκεται στο σκοτάδι με μεγάλη ασφάλεια και ανέδεια τολμάτα πάντα. Επιδάν δε φανερωθεί γίνεται φως. Ουχή αυτή η αμαρτία, πως γάρ, αλλά ο εργασάμενος. Όταν όμως φανερωθεί η αμαρτία γίνεται φως. Αλλά όχι η αμαρτία, δεν είναι δυνατόν. Πως θα μπορούσε να γίνει αυτό? Αλλά γίνεται φως εκείνος που την έπραξε. Είδατε πόσο σημαντικό είναι ο έλεγχος και να πέσει φως στις αμαρτίες και να πέσει φως στις αιρέσεις. Μπορεί να γίνει φωτεινός ο αιρετικός
και ο αμαρτωλός πώς, ακούστε, όταν γάρις μέσον ενεχθεί, όταν ουθετηθεί, όταν μετανοήσει, όταν αφέσεως τύχει, ουχή εξεκάθαρα σε αυτού το σκότος, ουχή τότε εθεράβευσε σε αυτού το τραύμα, ουχή την ακαρπίαν εξεκαλέσω προς καρπών. Διότι όταν προσαχθεί ενώπιον των ανθρώπων, όταν αποκαλυφθεί, όταν φανερωθεί, όταν επίσης νουθετηθεί και μετανοήσει, όταν λάβει συγχώρηση, δεν καθάρισες εντελώς το σκοτάδι του, δεν θεράπευσες εσύ που τον ελέγχεις το τραύμα του, δεν απέκοψες την ακαρπία για να φέρει καρπό. Διό λέγει, έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφάφσισι ο Χριστός. Ο έλεγχος για τη φανέρωση του κακού και διόρθωση του αμαρτάνοντος πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα ελέγχει και φωνάζει προς κάθε αμαρτωλό. Τι μας λέει το Άγιο Πνεύμα? Σήκω, σύ που κοιμάσαι στον ύπνο της αμαρτίας και πετάξου ορθώς ανάμεσα από τους νεκρούς της αμαρτίας και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Ανάστα εκ των νεκρών, καθεύθοντα και νεκρών των εναμαρτίες φυσί. Αυτός που βρίσκεται στις αμαρτίες είναι σαν να κοιμάται και σαν να είναι νεκρός. Και γάρδι σοβίας πνεί ως ο νεκρός και ανενέργητος εστίν ως ο καθεύδον και ουδέν ορά ως εκείνος, αλλά ονειρώτη και φαντάζεται σαν νεκρός βρωμάει και σαν κοιμισμένος μένει ανενέργητος, τίποτε δεν κάνει παρά μόνο ονειρεύεται και φαντάζεται. Γι' αυτό είναι εντολή του Χριστού να φωτίζει ο χριστιανός τον κόσμο με το φως του Χριστού, για να μην μένει κανένας στο σκοτάδι, να μένει σαν νεκρός, σαν βρωμερός, σαν υπνοτισμένος, αλλά να ξυπνάει και να βλέπει ψηλά για να αντικρίσει το Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί μου, σε μια στιγμή της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων, ο ιερεύς με τη λαμπάδα και το σταυρό βγαίνει στην ωραία πύλη, αν θυμάστε, και λέγει «Φως Χριστού φαίνει πάση». Αυτό δεν είναι μόνο για εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι μια διαχρονική εντολή του Χριστού. Εμείς οι χριστιανοί να φωτιζόμαστε οι ίδιοι και να φωτίζουμε τους αδερφούς μας, τους εν το κόσμο. Προσέχετε λοιπόν, βλέπετε ουν πως ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλά σοφοί. Προσέχετε λοιπόν, εφόσον έχετε φωτιστεί από τον Χριστό, πως με κάθε ακρίβεια να συμπεριφέρεστε, όχι σαν μωροί και ασύνετοι, αλλά σαν φρόνιμοι και συνετοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι ημέρε πονηρέ εισήν. Να κερδίζετε πάντοτε και να εκμεταλλεύεστε για το αγαθό τον χρόνο και τις ευκαιρίες της παρούσης ζωής, διότι οι ημέρες εξαιτίας της αμαρτίας που επικρατεί είναι γεμάτες πειρασμούς και πνευματικούς κινδύνους. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά συνιέντες τι το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό προσέχετε να μην γίνεστε και φέρεστε σαν ασύνετοι, αλλά να ερευνάτε και να κατανοείτε καλά ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ εστίν ασωτεία, αλλά πληρούστε εμπνεύματι. Έρχεται εδώ ο Απόστολος να βάλει δύο φάσεις, δύο περιπτώσεις. Λέγει μη μεθάτε με κρασί και μη μεθάτε με ίνο. Στη μέθη υπάρχει πάντοτε η εσωτεία και η κατάπτωση. Μετά στην ομιλία θα δούμε λιγάκι πάνω σε αυτά τα θέματα που είπαμε, πώς να ακολουθούμε, να γινόμαστε σόφρονες και όχι άφρονες και να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού και να κάνουμε αυτό που κάνουν οι μεθυσμένοι, αλλά αντίστροφα. Ο μεθυσμένος ζει μια κατάσταση που το φαίνεται ότι είναι καλή. Βλέπει καταστάσεις, ζει μεθυσμένα, αλλά μέσα στη μέθη του αυτός κάνει πράγματα σκοτεινά. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πως το κρασί, όχι να μην πίνεις, να μην μεθάς με το κρασί, δημιουργεί καταστάσεις αμαρτωλές. Πρέπει όμως και εμείς να μεθύσουμε.
Οι χριστιανοί να μεθούμε, αλλά όχι με τον ίνο που μεθάει ο μεθυσμένος, αλλά με το πνεύμα το Άγιον, και να καταντήσουμε σαν μεθυσμένοι, αλλά πνευματικά λαλούντες εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, με γεμάτη την ψυχή και την καρδιά και το νου με Άγιο Πνεύμα, θα αισθάνεστε τότε ασύγκριτα ανώτερο και μεγαλύτερο ενθουσιασμό από το μεθυσμένο, από εκείνους που δοκιμάζουν τους ενθουσιασμούς η μέθηση, τον οποίον ενθουσιασμό θα τον εξωτερικεύετε λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και με ύμνους και με οδές πνευματικές, άβδοντες και ψάλλοντες τον Κύριο με όλη μας, με όλη σας την καρδιά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μάθε ψάλιν και όψε του πνεύματος πληρούνται Αγίου. Μάθε να ψάλεις, να υμνείς τον Κύριο και θα δεις το πνεύμα να γεμίζεις από Άγιο Πνεύμα, ως περί άδοντες τα σατανικά σοδάς πνεύματος ακαθάρτου. Γιατί αυτοί που ψάλουν σατανικές σοδές, όπως εκείνοι γεμίζουν με ακάθαρτο πνεύμα, έτσι εμείς οι χριστιανοί, υμνώντας τον Κύριο, θα γεμίζουμε από φως Χριστού. Και τελειώνοντας, να αναφέρω μια πολύ σύντομη ιστορία από το γεροντικό που έχει εφαρμογή σε αυτά που είπαμε. Λέγει το γεροντικό, ήρθε κάποτε στη Σκήτη ένας δαιμονισμένος. Μολονότι όμως έμεινε πολύ καιρό, δεν θεραπεύθηκε, γιατί οι πατέρες από τη βαθιά τους ταπείνωση δεν αναλάβανε να το γιατρέψουν. Τελικά ένας από τους γέροντες το σπλαχνίστηκε, το σφράγισε με το σημείο του σταυρού και αμέσως έγινε καλά ο άνθρωπος. Μόλις όμως βγήκε το δαιμόνιο, είπε αγανακτισμένος τον γέροντα, «Τώρα θα δεις, αφού με έβγαλες από αυτόν, έρχομαι σε σένα». «Έλα με τα χαράς», το αποκρίθηκε ο γέροντας. Το δαιμόνιο τότε μπήκε μέσα του. Μάλλον ο ίδιος είχε ζητήσει από τον Θεό να γίνει αυτό. Πέρασε λοιπόν 12 χρόνια ο γέροντας, έχοντας το δαιμόνιο και εξουθενώνοντάς το με την άσκηση, γιατί έτρωγε καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια μόνο 12 κουκούτσια χουρμάδων και δεν έβαζε ίνο στο στόμα του. Μετά από αυτό βγήκε από μέσα του ο δαίμονας και ο γέροντας μόλις είδε πως βγήκε του λέει, «Γιατί φεύγεις, μείνε κι άλλο». «Ο Θεός να σε αφανίσει», του απάντησε ο δαίμονας, «γιατί εκτός από αυτόν, από το Θεό, αλλά άλλος κανείς δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε. Με αυτό να σας δώσω μια ευχή. Ό,τι είναι να το πάθετε από το Θεό, να το πάθετε. Γιατί από το Θεό ό,τι πάθουμε είναι ευλογημένο». Προσέξτε αδελφοί μου, δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, διάβολος να μας κάνει τίποτε. Τίποτε απολύτως. Να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Να ζούμε με το φως του Χριστού. Και κάθε πειρασμό και κάθε επιβολή δαιμονική θα τη φωτίζει το φως του Θεού και θα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα σκοτεινό πράγμα, το οποίο ο σκότος δεν έχει πραγματική υπόσταση. Ο λογισμός, ο οποίος επιβάλλει στον άνθρωπο να οδεύει προς την κόλαση, είναι ένας λογισμός ο οποίος δεν έχει υπόσταση. Όταν ο Θεός, ο καλός ο λογισμός, η φωνή της συνειδήσεως, η δημιουργική φωνή, το γεννηθήτο που έχουμε μέσα μας, η φωνή του Αγίου Αγγέλου μας φωτίσει τον άνθρωπο, τότε δεν θα επιλέγουμε τη σκοτεινιά και πορευόμενοι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, θα διδάσκουμε, θα διδασκόμαστε από αυτήν, από αυτό, θα βιώνουμε το θέλημα του Θεού και έτσι θα το μεταφέρουμε στους ανθρώπους, ώστε να φωτιστούν και αυτοί οι καημένοι που ζουν στην άγνοια και στην πλάνη. Αμήν.